Συνεχίζουν τουλάχιστον μέχρι τις 5 Αυγούστου τις κινητοποιήσεις τους ιδιοκτήτες ταξί όλης της χώρας, ζητώντας ένα γόνιμο διάλογο με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Γιάννη Ραγκούση, προκειμένου να τεθούν επιτάπητος 3 σοβαρά ζητήματα που αφορούν στο επάγγελμά τους. Την προηγούμενη Πέμπτη είχε μια συνάντηση η Ομοσπονδία μας με τον κύριο Υπουργό. Έχουμε κάνει και εμείς κάποια μικρή υποχώρηση, μια βελούδινη ιδιολίσθηση, θα πούμε, ο Υπουργός. Βρισκόμαστε πιο κοντά, αλλά ακόμα δεν έχουν ικανοποιηθεί ούτε σε ένα μικρό βαθμό τα αιτήματά μας και γι' αυτό αναγκαζόμαστε να συνεχίζουμε τον αγώνα μας, να συνεχίζουμε την απεργία μας, τουλάχιστον μέχρι τις 5 Αυγούστου, όπου θα κλείσει και τυπικά η Βουλή. Οπότε από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε, θα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα για μας, τι θα πρέπει να κάνουμε, να αναστείλουμε την απεργία ή να συνεχίσουμε. Πάντως το μήνυμα είναι αυτό. Θέλουμε τον διάλογο, θέλουμε μια συνάντηση με τον κύριο Ραγκούση, να βάλουμε κάτω αυτά τα 3 σημεία που μας καίνε, να δούμε αν οι άξονες που τελικά θέλει να προτείνει συμπίπτουν με τις δικές μας απόψεις, έχουμε διαφωνίες, τι θα γίνει κανονικά στο μέλλον, δηλαδή μέχρι Οκτώβριο που θα πρέπει να ψηφιστεί αυτός ο νόμος, και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Την ίδια στιγμή, βέβαια, επειδή μόνο με αδύνατο μοιάζει να επιτευχθεί ο διάλογος με τον κύριο Ραγκούση, οι ιδιοκτήτες ταξί αποβλέπουν σε μια συνάντηση ακόμη και με τον Πρωθυπουργό της χώρας, Γιώργο Παπανδρέου. Αυτό ξέρουμε ότι είναι ανέφικτο, αλλά όταν έχουμε έναν υπουργό, ο οποίος μέσα σε διάστημα ενός μήνα και με τόσες πιέσεις έχει δεχτεί την Ομοσπονδία μας μόνο 3 φορές, καταλαβαίνετε ότι αναγκαστικά πηγαίνουμε και εμείς σε κάποιο υψηλότερο ιστάμενο και δεν υπάρχει άλλο αυτή τη στιγμή από την κορυφή της πολιτείας μας, είναι ο Πρωθυπουργός. Αναγκαστικά θα πιέσουμε και προς τα εκεί, να πιέσει εκείνος τον υπουργό να μας δεχτεί και να μιλήσουμε. Έτσι, όπως τονίζει ο κύριος Πολυχρονιάδης, η απεργία συνεχίζεται και στο νομό Ξάνθης, ειρηνικά ωστόσο, καθώς ακόμη και οι αποκλεισμοί που αναμένεται να γίνουν θα είναι συμβολικοί και θα κρατήσουν ελάχιστες ώρες. Η απεργία θα συνεχιστεί κανονικά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, γενικά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα πω και όχι μόνο στην Ξάνθη, δεν προβαίνουμε σε ακραίες κινητοποιήσεις. Όπως και τις άλλες φορές, ετοιμάζουμε για αύριο Τρίτη έναν συμβολικό αποκλεισμό του τελωνίου του κήπου επάνω. Θα μαζευτούν όλα τα ταξί από ολόκληρη τη Θράκη. Πρωινή ώρα θέλουμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα κάτω. Αύριο είναι η συνέλευση της Οικονομικής Επιτροπής στη Βουλή. Θα είναι παρόν εκεί πέρα και ο Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Ραγκούσης. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα, να συζητηθεί ακόμα μια φορά το ζήτημα μας εκεί πέρα, μήπως και βρεθεί τελικά κάποια άκρη. Οι θέσεις μας είναι γνωστές. Εμείς μιλάμε για πληθυσμιακά κριτήρια, μιλάμε για παραμονή των εδρών, μιλάμε για ένα καινούριο πλαίσιο που να ξεκαθαρίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ταξί. Αυτά θέλουμε, δεν ζητάμε τίποτα το καινούριο. Ουσιαστικά τη μεταφορά του ενός ευρωπαϊκού προτύπου εδώ στην Ελλάδα. Κλείνοντας, ο κ. Πολυχρονιάδης σημείωσε πως επί 24ωρου βάσεως υπάρχουν στην Ξάνθη 5 ταξί που βρίσκονται σε επιφυλακή, τα οποία εξυπηρετούν άτομα με αναπηρίες, καθώς επίσης και το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.